και κάνει επιτυχία μετά από 40 χρόνια που, που έκανε την πρώτη του επιτυχία. Αν θυμάμαι καλά, σου είχε δώσει ένα χαρτάκι. Το έχεις πει και στην, απονομή του πλατινένιου σου. Βεβαίως, το οποίο το έχω και αυτό φυλαχτό μου. Έτσι, έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στο χώρο, θέλω να σε ρωτήσω αν υπήρξε κάποια στιγμή που να έχασες τον έλεγχο και, να έκανες πράγματα για τα οποία τώρα να έχεις μετανιώσει. Είτε καλά, είτε κακά. Τον έλεγχο τον έχασα κάνα δύο φορές στην πορεία μου. Όχι σε ό,τι αφορούσε τα τραγούδια. Εκεί νομίζω τα πήγα καλά από τότε που έπιασα εγώ και οι συνεργάτες μου το τιμόνι. Μετά τον πρώτο μου δίσκο δηλαδή. Επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ αυθόρμητος άνθρωπος, όταν κάποιος με στεναχωρήσει ή με φίξει, από την πληγή μου, από τη στεναχώρια μου, πολλές φορές αντιδρώ άσχημα και αμήνομαι. Αυτή την άμυνα λοιπόν πολλές φορές την έχω δει στην τηλεόραση λίγο μετά, μόλις ξεφουσκώσει το πράγμα και δεν μου αρέσει από μένα. Και προσπαθώ τώρα όταν με ενοχλεί κάτι πριν απαντήσω να το σκέφτομαι δεύτερη φορά. Αυτό. Πλέον έχεις οριμάσει. Γιατί το λέω αυτό? Και όχι ότι μετανιώνω για αυτά που είπα. Όχι, εντάξει. Πολλές φορές μετανιώνω για τον τρόπο μου. Δεν μετανιώνω ποτέ για αυτά που είπα. Αυτό και είναι. Σημαίνει ότι για να πω κάτι ή να φερθώ κάπως, σημαίνει ότι κάπου έχω πληγωθεί και κάπου έχω αδικηθεί πολύ. Και θέλοντας να βρεις το δίκιο σου, πολλές φορές όπως όλοι μας... Αυτό. Μπορεί να το χάσω με τον τρόπο. Έτσι. Μπορεί να πω και καμιά κουβέντα παραπάνω που να μην την πιστεύω. Άνθρωπος είσαι και εσύ, δηλαδή αυτό. Και οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι... Λες, ποια εποχή, ας πούμε, έχασα τον έλεγχο. Να, μία από αυτές ήταν στη Eurovision. Είχα πολλά νεύρα τότε στη Eurovision. Για ποιο λόγο? Γιατί ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο είχε βγάλει ακμή στην προσπάθειά του να κερδίσει για να πάει στη Eurovision. Και εκεί βέβαια τότε ήρθε και η μεγάλη απόφαση και η υπόσχεση στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να προσπαθήσω να πάω ξανά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όσο και να μου το προτείνουν. Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ναι, είμαι αμετάκλητη, ας πούμε, σε αυτό. Θέλω να μου πεις, στα πρώτα σου καλά βήματα, τότε με το μαζί σου που είχες κάνει τη δυναμική εμφάνιση. Ναι. Υπήρχαν τραγούδια τα οποία να μην ήθελες ενδεχομένως να πεις, γιατί μπορεί να μην τα πίστευες. Ναι. Και τελικά να αποδείχθηκαν σταθμοί στην καριέρα σου. Και όχι. Να τα... Όχι. Όχι. Τα τραγούδια που δεν πίστευα και δεν μου άρεσαν, δεν έκαναν ποτέ τίποτα. Γιατί υπάρχουν και κάποια τραγούδια σε κάποιους δίσκους, που ας πούμε ένας δημιουργός τάδε μου λέει θα σου δώσω 6 τραγούδια, μου αρέσουν πάρα πολύ τα 4, τότε δεν είχα τη δύναμη να του πω ότι θέλω μόνο τα 4 και δεν θέλω τα 2. Έτσι είναι. Γιατί εκείνος ήθελε για να πληρωθεί από τα ποσοστά του να βάλει 6 π.χ. μες στο δίσκο. Έχει τύχει λοιπόν να βάλω και 2 τραγούδια που μου αρέσουν λιγότερο. Αυτά λοιπόν που δεν μου άρεσαν, που μου άρεσαν λιγότερο, γιατί που δεν μου άρεσαν δεν έχω βάλει στους τελευταίους μου δίσκους τραγούδι. Έτσι, έτσι. Αυτά που μου άρεσαν λιγότερο, Γιώργο μου, δεν έχει τύχει να κάνουν επιτυχία. Πάντως εμείς... Έχει τύχει όμως και τα τραγούδια που μου αρέσουν να μην έχουν κάνει επιτυχία. Το αντίστροφο από αυτό που με ρώτησε. Θέλεις να μου πεις ποιο κομμάτι ήταν αυτό, αν υπάρχει κάποιο. Αρκετά κομμάτια είναι που μου άρεσαν τόσο πολύ και δεν έκαναν την αναμενόμενη επιτυχία. Όπως το Χωρίς Γυαλό, ας πούμε, που είναι ένα πολύ προσωπικό μου τραγούδι. Το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Το αγαπάτε πάρα πολύ. Δεν έκανε, εννοώ, την επιτυχία του, δυστυχώς. Αυτό εννοώ. Ή του Ματώνω. Τραγούδια. Και το ακούμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Αρκετές έτσι μπαλάντες καταπληκτικές. Το τραγούδι Ισάκη στο Τρέξε, ας πούμε. Το τραγούδι Ναρθής επίσης. Το δίσκο Τρέξε. Είναι τραγούδια που τα ξέρει πολύ καλά ο κόσμος που με ακολουθεί, οι δικοί μου φίλοι, αλλά που δεν εξαπλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα έτσι όπως θα ήθελα εγώ, επειδή τα αγαπούσα ιδιαίτερα αυτό. Τα έχουμε αγαπήσει. Να σου πω κάτι, πολλές φορές οι πωλήσεις και αυτά που βλέπετε, για μένα θεωρώ ότι είναι λίγο πλασματικά. Όχι, δεν μετράω τις πωλήσεις εγώ. Μόνο από το live, Γιώργο, μου μετράω. Και καλά κάνεις. Και πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι στις εμφανίσεις που έχεις κάνει και τα έχεις πει όλα αυτά τα κομμάτια, έχεις εισπράξει χειροκρότημα τεράστιο. Τεράστιο. Και έχω εισπράξει. Οπότε για μένα δεν αγαπήθηκαν. Δεν έγιναν τόσο μεγάλες επιτυχίες όσο κάποια άλλα κομμάτια. Αυτό εννοώ. Εντάξει, ναι. Πέγγι μου, εκτός από τους υπέροχους συντελεστές που είναι δίπλα σου σε όλες σου τις δισκογραφικές δουλειές, έχεις και ένα από τα μεγαλύτερα fan club το οποίο σε στηρίζει και σε ακολουθεί από τα πρώτα σου βήματα. Πραγματικά.
Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Η αγάπη και η στήριξη είναι τεράστια. Είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι είναι σου. Φίλοι. Είμαστε φίλοι σου. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για όλα αυτά τα παιδιά που μας ακούνε απόψε και μας στέλνουν τα φιλιά τους, την αγάπη τους. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Είναι φίλοι μου, το ξέρω. Το ξέρω, το νιώθω κάθε στιγμή. Νιώθω την αγάπη τους, νιώθω τη συμπαράστασή τους και κάθε φορά νιώθω ότι κρατιόμαστε χέρι-χέρι, ας πούμε, και πάμε για το επόμενο βήμα. Όπως και ειδικά για το fan club μου, έχω... Και το λέω γιατί ξέρω ότι θα τους ευχαριστήσει αυτό που θα πω. Έχω τη σιγουριά ότι ακόμα και στο λάθος μου θα είναι εκεί. Είναι εκεί, θα τα αγαπήσουν και αυτό. Και ότι αν κάτι κάνω που τους αρέσει λιγότερο, είτε αυτό είναι δίσκος είτε συνεργασία, απλά θα τους αρέσει λιγότερο, αλλά αυτή θα είναι εκεί, θα είναι δίπλα μου. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σε αγαπάει. Για μένα αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Όπως βέβαια θέλω να είμαι και εγώ δίπλα τους, σε οτιδήποτε μπορώ, ακόμα και σε κάποιο προσωπικό τους πρόβλημα. Είσαι άνθρωπος. Έχεις, όταν καμιά φορά μου λένε, μα γιατί σ' αρέσει τόσο πολύ η Peggy Zina. Λέω, παιδιά, εμένα η Peggy Zina μ' αρέσει σαν άνθρωπος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν έρχομαι στο μαγαζί να με δεχτεί ο καλλιτέχνης, να περιμένει μέχρι τις 7 η ώρα να φύγει από το μαγαζί για να χαιρετήσει όλο τον κόσμο. Και αυτό το πράγμα, να το πω στον κόσμο, ότι η Peggy Zina το κάνει. Η Peggy Zina φεύγει από τα μαγαζιά που εμφανίζεται 7 και 8 η ώρα. Με γυαλιά ηλίου. Λοιπόν, πράγμα το οποίο δεν το κάνουν πολύ οι καλλιτέχνες. Σχεδόν κανένας δεν το κάνει. Να το κάνουν άλλοι 2-3. Το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να μην το κάνω. Δεν το κάνω για να γίνω αρεστή. Όχι, γιατί σέβεσαι τον κόσμο. Είναι δική μου ανάγκη. Ναι, γιατί νιώθω υποχρέωση με την καλή έννοια να το κάνω. Έτσι. Νιώθω υποχρέωση. Δηλαδή δεν γίνεται να μην αγκαλιάσω, να μην φιλήσω, να μην πούμε δύο κουβέντες με τον άνθρωπο που με έχει τιμήσει και έχει έρθει να με δει. Και μπράβο σου. Επόμενη μου ερώτηση. Peggy Zina είναι ολοκληρωμένη σαν άνθρωπος? Της λείπει κάτι? Είναι ευχαριστημένη με την πορεία της γενικότερα? Η Peggy Zina ολοκληρώθηκε σαν άνθρωπος πέρσι στις 8 Οκτώβρη. Έτσι, να τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, ό,τι σημαντικότερο έχω κάνει στη ζωή μου και ο πιο δύσκολος ρόλος και ο πιο υπέροχος ταυτόχρονας είναι ο ρόλος της μαμάς. Η Λέκτρα είναι ό,τι σημαντικότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Από εκεί και πέρα κάνω και μια δουλειά που αγαπώ πολύ και που της δίνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε ψυχικά και υλικά και τα πάντα, και εγώ και ο άντρας μου. Την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά που κάνω. Όμως είναι μια δουλειά που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει. Είναι από τα πιο ανασφαλή επαγγέλματα που γίνεται. Μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να μείνεις χωρίς δουλειά. Είμαστε οι πρώτοι που ο κόσμος λόγω της κρίσης θα κόψει. Γιατί δεν μπορείς να σκέφτεσαι τη διασκεδασία σου όταν δεν έχεις να γεμίσεις το ψυγείο σου. Έτσι. Όπως και εμείς, όπως οι ηθοποιοί, όπως εδώ έχει κρίση μέχρι τηλεόραση που είναι δωρεάν, ας πούμε, στα σπίτια. Κοιτάξει, με γεμίζει ανασφάλιση. Ενώ το να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο και να τον μεγαλώσεις σωστά, να του δώσεις πάρα πολύ αγάπη, και όταν σιγά σιγά μεγαλώσεις και αρχίσεις και καταλαβαίνει, να του δώσεις και να καταλάβει ποιες είναι οι ανθρώπινες αξίες και να βγάλεις ένα καλό παιδί στην κοινωνία, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο. Μόλις νιώσω ότι κατάφερα αυτό, θα δώσω πραγματικά συγχαρητήρια στον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα είμαι ένας άνθρωπος που στη δουλειά μου δουλεύω πολύ και την αγαπώ πολύ. Δουλεύεις ασταμάτητα πάρα πολλά χρόνια και αν θυμάμαι καλά η και μόνη περίοδος... Και τώρα ειδικά, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, μετά την Ηλέκτρα, προσέχω και περισσότερο, γιατί θέλω κάποτε εκείνη να είναι περήφανη για μένα. Έτσι. Δεν θέλω να κάνω ποτέ τίποτα που θα αφήξει την αξιοπρέπειά μου σε αυτή τη δουλειά. Έτσι. Peggy μου, σε γενικές γραμμές είσαι από τα... Όχι σε γενικές γραμμές, όχι, λάθος διατύπωση. Είσαι από τα καλά παιδιά στον χώρο του τραγουδιού και γενικότερα των ΜΜΕ. Όμως για πάρα πολλά χρόνια σε ρωτούσαν για το πότε θα γίνεις μανούλα. Δεν σε κούραζε που σε κάθε συνέντευξή σου έπρεπε να απαντάς συνεχώς σε αυτή τη χαζή ερώτηση? Δηλαδή εγώ όταν άκουγα συνέχεια να σε ρωτούν πότε θα γίνεις μανούλα, δεν σε πιέζει ο χρόνος? Άκου, Γιώργο μου, τώρα να σου πω. Δηλαδή, ναι, πραγματικά ήταν μια κουραστική περίοδος, ναι, νομίζω για σένα. Μια ερώτηση η οποία, παιδιά,
Θα γίνουμε αν, δηλαδή. Ήτανε πολύ, ναι, γιατί όταν άρχισα να με ρωτάνε, δεν είχε χτυπήσει ακόμα το καμπανάκι μου. Και μπορεί να μην ήσουν ακόμα έτοιμη για να το κάνεις, έτσι. Ήμουνα και μικρούλα, Γιώργο μου. Δεν ήθελα. Στα 30-32 μου που άρχισα να με ρωτάνε, εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα. Ένιωθα ακόμα ότι θέλω να δουλέψω λίγα χρόνια, ούτως ώστε όταν θα κάνω παιδάκι, να μην έχω τους ρυθμούς του δουλεύω 5 και 6 μέρες την εβδομάδα και ξενυχτάω κάθε μέρα και έχω ένα παιδί να μου το μεγαλώνουν άλλοι. Έτσι. Ήθελα όταν κάνω παιδί λοιπόν να έχω την πολυτέλεια να δουλεύω λιγότερες ώρες, να μπορώ να βάζω εγώ τα ωράρια της δουλειάς μου, είτε είναι στο στούντιο, να είναι όλα τις ώρες που το παιδάκι μου κοιμάται και γενικά να είμαι ενεργή μαμά που θα μεγαλώσει το παιδί της. Για να το κάνω λοιπόν αυτό έπρεπε να καθιερώσω λίγο παραπάνω την καριέρα μου. Και είχαμε αποφασίσει με τον Γιώργο ότι δεν είναι η ώρα να σκεφτούμε αυτό. Όταν λοιπόν χτύπησε το καμπανάκι μου, ένα χρόνο μετά μου ήρθε και το παιδάκι. Ήμουνα και τυχερή δηλαδή σε αυτό. Δεν ήμουν από τις γυναίκες που προσπαθούσε καιρό, πώς να σου πω. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ήρθε πολύ ευλογημένα και αβίαστο το παιδάκι στη ζωή μου. Και είναι και αυτό ένα γεγονός που μου συνέβη με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Φαντάσου λοιπόν πόσο ήρεμη και ξεκούραστη ήμουνα σε εκείνη τη σεζόν. Ήμουν εκεί όταν ανακοινώθηκε, μόνο αυτό έχω να σου πω. Την τελευταία μέρα. Ήμουν εκεί. Που τραβάγαμε τα μαλλιά μας γιατί ήμουνα μόλις 2 μηνών. Και όπως ξέρεις, κάθε γυναίκα δεν θέλει έτσι, πριν γίνει 3 μηνών να το πει. Αλλά είχε τόση χαρά το βουνό μου που δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε με τίποτα. Λέει και τι έγινε. Και το έπεσε 2.500 κόσμο. Δεν πειράζει. Και ήταν αυτά είναι χαρούμενα. Είναι ευλογία ότι μου το πρώτο ανακοίνωσε εκείνο. Αυτό γιατί είναι και οι χαρές. Επίσης είχε και πολύ πλάκα το να μου λένε όλοι μη χοροπηδάς, μην κάνεις, μην δείχνεις. Που πραγματικά έχεις τέτοια ενέργεια. Και εγώ εκεί χοροπηδούσα, ναι. Μα έχεις ενέργεια στην πίστα, παιδί μου. Είχα ενέργεια, ναι, και είχα και μια πάρα πολύ καλή εγκυμοσύνη. Δεν είχα δηλαδή καμιά επικίνδυνη εγκυμοσύνη, τόσο ώστε να μην μπορώ να το κάνω. Αλλά είχα συνέχεια τη γυναίκα του Δημήτρη μου και με μάλωνε. Και τώρα ακόμα συνεχίζει να με μάλωνε. Θέλω να σε... Λοιπόν, έχω να σου τελειώσω που μου είπες, ότι αν με κούραζε η ερώτηση, θα σου πω κάτι αστείο, να το μοιραστώ και με τον κόσμο. Προχθές έβλεπα κάτι παλιά περιοδικά της πορείας μου και τα ξεφύλιζα με την κόρη μου και γελούσαμε επειδή ήταν χρωματιστά. Είδα λοιπόν ένα εξώφυλλο από τον Απόλλωνα το 2004, το οποίο μέσα λέει: δεν έχεις βαρεθεί να σε ρωτάνε συνέχεια πότε θα παντρευτείς και πότε θα παντρευτείς και πότε θα παντρευτείς. Και έλεγε, εδώ και 2-3 χρόνια με ρωτάνε συνέχεια πότε θα παντρευτώ. Και γελούσα με αυτήν την απάντηση. Α, λέω, τότε ήταν εκείνη η εποχή. Και έλεγα, απαντούσα, δεν τους παρεξηγώ γιατί επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούν, επειδή είμαι με τον ίδιο άνθρωπο τόσα χρόνια. Δεν προκαλείς κεντρικές και φασαρίες. Δεν προκαλώ κάτι άλλο, οπότε έτσι. Η μόνη πιπεράτη ερώτηση που μπορώ να μου κάνω είναι πότε έχουμε γάμο, πότε έχουμε γάμο. Μετά βρήκα μια άλλη συνέντευξη, όπου όταν πια παντρεύτηκα το 2007 ήτανε πότε θα γίνεις μανούλα, πότε θα γίνεις μανούλα. Και δεν σε ενοχλεί που σε ρωτάνε 4-5 χρόνια πότε θα γίνεις μανούλα. Και πάλι η δική μου απάντηση ήτανε, δεν με